Ο Μανώλης. Κάποια πράγματα που κουβεντιάσαμε πριν. Μικρή ΔΕΗ. Τι πάνε να κάνουν, τι έχει αποφασίσει η κυβέρνηση, τι σχέδιο νόμου έχει ετοιμάσει. Ένα κομμάτι της ΔΕΗ να το σπάσει και να το πουλήσει μαζί και με το δίκτυο. Τα δίκτυα δεν πουλούνται. Λέω τα δίκτυα δεν πουλούνται. Μαζί και με το δίκτυο. Μα μιλάτε κάτι που δεν ισχύει, κύριε Παπαδημούλη. Τι μαζί και με το δίκτυο. Πείτε το άλλο, το επιχείρημα σας στέκει από μόνο του. Δεν χρειάζεται να προσθέσετε μια ανακρίβεια. Επαναλαμβάνω. Αυτό που έχει ετοιμάσει η κυβέρνηση να κάνει δεν ισχύει στη συντριπτική πλειοψηφία των ευρωπαϊκών κρατών. Ισχύει σε χώρες της Αφρικής, σε χώρες του τρίτου κόσμου, το Βέλγιο, η μεγάλη πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών δεν έχει τις διαδικασίες και πάνε με διαδικασίες fast track και μπυρ παρά. Στο Βερολίνο τώρα γίνεται συζήτηση να γίνει επανακρατικοποίηση. Παρακαλώ, κύριε Παπαδημούλη. Δεν θα είναι λιγότερο. Θα πέσει το τιμολόγιο. Μπορώ, κύριε Παπαδάκη. Το τιμολόγιο για το Βερολίνο θα πέσει. Με τον ιδιώτη, ναι. Με του ιδιώτε, ναι. Κύριε Παπαδάκη, η ιδιωτικοποίηση. Αυτό το κρατάω. Λέτε ότι. Έγινε με τον ΟΤΕ. Μπορούμε να μιλάμε με τον ΟΤΕ. Έγινε με τι αεροπορικέ ιδιωτικέ. Κύριε Παπαδάκη, μπορούμε να μιλάμε με τον ΟΤΕ. Το λεπτό μου. Λοιπόν, είναι ψέμα ότι η ιδιωτικοποίηση τη ΔΕΗ μειώνει τις τιμές. Έχει ξεκινήσει η ιδιωτικοποίηση και οι τιμές αυξάνονται. Και το σχέδιο και οι κυβερνητικές δεσμεύσεις να αυξηθούν κι άλλο. Και ο κόσμος το βλέπει στα τιμολόγια του. Όπως επίσης δεν μειώθηκαν οι τιμές και με το ιδιωτικό μονοπόλιο στα αεροπορικά εισιτήρια. Αυξήθηκαν και επιπλέον πλην της Βρετανίας που εφαρμόζει το αμερικανικό σύστημα, όλη η άλλη Ευρώπη έχει τα δίκτυα ίδρυυσης. Είτε στο κράτος, είτε στα αυτοδιοίκηση. Αυτό που πάνε να κάνουν στην Ελλάδα να πουλήσουν σε ιδιώτες την ΕΙΔΑΠ είναι τριτοκοσμικό. Εγώ για να μην πω τίποτα άλλο.